Δεν υποσχεθήκατε αυτό που κάνετε στην τάξη κυρίας. Δεν υποσχεθήκατε 22 αυξήσεις φόρων. Δεν υποσχεθήκατε τον νόμο Κατρούγκαλο που έλεγε ένας δημοσιογράφος στο προηγούμενο πάνελ ότι για όποιον υποβάλει τώρα αίτηση συνταξιοδότησης θα πάρει 30% λιγότερη σύνταξη. Και οφείλω και μια τρίτη απάντηση, επειδή αναφερθήκατε στους κολλητούς. Η υπόθεση της αναπομπής της επέκτασης της παραχώρησης του αεροδρομίου της Αθήνας. Το γεγονός ότι το Θριάσιο τώρα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γεγονός ότι η Όλαφ ελέγχει 1,6 δις, τα οποία δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις για το προσφυγικό, η υπόθεση Πετσίτη σημαίνει ότι μάλλον δημιουργήθηκε μια νέα κάστα κολλητών. Μάλιστα. Ας βάλουμε εδώ μια ανατελεία με την οικονομία. Πάμε λίγο στο ζήτημα της πολιτικής και της ακροδεξιάς συγκεκριμένα, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε το περιστατικό στην Κατερίνη, όπου ο Κώστας Αρβανίτης και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης δέχτηκαν επίθεση, λεκτική επίθεση από κάποιους εκεί κατοίκους που ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών προφανώς. Μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο και νομίζω ότι έγραψε στην ανακοίνωσή του ότι ήταν εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής ανάμεσά τους, έτσι. Πάμε να δούμε το βίντεο όμως και να το σχολιάσετε. Ρωτάς ένα περιβάλλον στο οποίο η ακροδεξιά φαίνεται να ενώνει τις δυνάμεις της στο ευρωπαϊκό πεδίο τουλάχιστον αλλά και διεθνώς. Βλέπουμε τις συνεργασίες και τους συνασπισμούς που διαμορφώνονται ενώπιση των ευρωεκλογών. Ακούμε τέτοιες διαμαρτυρίες από ομάδα μάλλον χρυσαυγητών με τις φράσεις αλήτες προδότες πολιτική. Έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο και τι πρέπει να γίνει? Και πού στέκεται το ποτάμι απέναντι σε αυτά. Ακριβώς. Ακούσαμε, ναι, τον κύριο Δένδια νωρίτερα, ο οποίος καταδίκασε σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Για 30 δευτερόλεπτα μόνο πριν πω για την απάντηση για την ακροδεξιά, να πω στον αγαπητό μου φίλο τον Γιάννη τον Παλάφα, επειδή του αρέσει να μιλάει για στοιχεία, για τις επενδύσεις. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο προϋπολογισμός. Περιμέναμε μία αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 11,4% το 2018 και πετύχαμε μόνο 0,8% εκτίμηση και ουσιαστικά ήταν μείωση. Κλείνω το κεφάλαιο αυτό. Και το 11 είναι το μισό του ευρωπαϊκού, ναι, μέσου όρου. Το 11% προς το ΑΕΠ, ως προς το ΑΕΠ. Θα ήταν το μέσο του ευρωπαϊκού που είναι στα 22. Τώρα μας πείτε τελικά ότι το 4 ήταν μια χώρα η οποία δεν ήταν χρεοκοπημένη, δεν είχαν οικοποιεί μισθοί 11 φορές. Το 11 φορές, το 14 στο τέλος. Το διάρκεια του 10 με 14. 11 φορές κοπήκαν οι μισθοί, οι συντάξεις. Εσείς τα κρατήσατε όλα αυτά. Παρακαλούσατε πρώτη-πρώτου 19. Τα κρατήσατε όλα αυτά. Την πρώτη-πρώτου 19 παρακαλούσατε να κοπούν οι συντάξεις. Τα κρατήσατε όλα τα προηγούμενα και βάλατε. Παρακαλώ, τον λόγο είναι ο Μαυρωτάς. Έγιναν εκλογές στο Σεπτέμβριο του 2015, οι πολίτες αποφάσισαν και τα έχουν κρίνει αυτά. Ας μείνουμε στο 2019, παρακαλώ. Πάμε στο θέμα της ακροδεξιάς. Τέτοια φαινόμενα σαν και αυτά που είδαμε στην Κατερίνη τα είχε ζήσει και ο κύριος Μητσοτάκης, αντίστοιχα, που είχαν μπει και είχαν και τη δική του εκδήλωση την είχαν φωνάξει. Οπότε να σκεφτούμε ότι όταν ο κροκόδηλος δαγκώνει τον εχθρό μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φίλος μου. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας για την άνοδο της ακροδεξιάς και να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά το ποτάμι είναι το μόνο κόμμα όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο από τη Χρυσή Αυγή. Και στο δημοψήφισμα το 2015 ήμασταν στο απέναντι πεζοδρόμιο
και στις πρέσπες. Τι είμαστε... εννοείται, ότι όποιος ψήφισε όχι είναι Χρυσή Αυγή? Όχι, ότι ήμασταν εμείς, λέω, στο απέναντι στρατόπεδο από τη Χρυσή Αυγή. Και... αυτό λέει αυτό... κάτι απαραίτητος. Λέει ότι είμαστε τελείως αντίθετοι σε ό,τι αφορά τα θέματα της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω το 62% του όχι δεν μπορεί να το ορίζει η Χρυσή Αυγή. Όχι, γιατί αυτό υπονοείται. Εγώ λέω ότι ήμασταν στο απέναντι στρατόπεδο. Γιατί για τις πρέσπες, δηλαδή το αντίστοιχο ποσοστό το ορίζει κάτι συγκεκριμένο, τη Χρυσή Αυγή. Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτό θέλω να πω, ότι το ποτάμι ήταν το μόνο κόμμα που ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο με τη Χρυσή Αυγή σε όλες τις περιπτώσεις. Οπότε αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο και να έρθω στην ερώτηση που έκανε η κ. Λαμπρίδη σχετικά με το τι διακυβεύεται στις ευρωεκλογές. Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένα σταυροδρόμι μπροστά μας. Ένα σταυροδρόμι στο οποίο ο ένας δρόμος λέει η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πώς θα δημιουργήσουμε, ας το πούμε, ενιαίες συνθήκες ασφάλειας, πώς θα δημιουργήσουμε τις άμυνές μας απέναντι στις πολυεθνικές ευρωπαϊκά, γιατί κάθε χώρα δεν μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό το πράγμα, το πώς θα δώσουμε έναν ενιαίο κατώτατο μισθό σε όλους τους Ευρωπαίους, πράγματα που υπάρχουν στην ατζέντα Μακρόν, την οποία εμείς ουσιαστικά σπαζόμαστε στο ποτάμι σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Ο Μακρόν θα βάλει άμυνες στις πολυεθνικές. Αυτό είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αναγέννηση, αυτό είναι βασικό, το ότι πώς ουσιαστικά θα φορολογούνται οι πολυεθνικές, όχι στους φορολογικούς παραδείσους, αλλά στις χώρες που παράγουν. Αυτό, όπως επίσης και το θέμα του κατώτατου μισθού, είναι όλα αυτά μέσα στην ατζέντα της ευρωπαϊκής αναγέννησης που έχει διακηρύξει πριν από περίπου ένα μήνα ο Γάλλος πρόεδρος. Και το άλλο μέρος, άλλος δρόμος, το σταυροδρόμι, είναι ο δρόμος της εθνικής περιχαράκωσης. Ο καθένας κλείνεται στο εθνικό του κράτος, ξαναξεκινάνε οι εθνικισμοί, έχουν σβήσει μνήμες από τη δεκαετία του 30 που οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλες αυτές οι καταστάσεις και πηγαίνει ο κύριος Σαλβίνι, ο κύριος Όρμπαν, η κυρία Λεπέν να υπερασπιστούν ο ένας τους Ιταλούς, ο άλλος τους Γάλλους, ο άλλος τους Ούγγρους, χάνοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί σε μια παγκοσμιοποίηση η απάντηση είναι να απαντήσεις ενωμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, το κάλεσμα του Πρωθυπουργού για μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς δεν είναι επίκαιρο, θα έλεγε κάποιος. Θεωρώ ότι είναι επίκαιρο το μέτωπο υπέρ μιας ευρωπαϊκής απάντησης σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί στη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει τρεις πυλώνες, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το σεβασμό στο περιβάλλον, όταν δίνεις όλα σου τα λεφτά, όλο σου το βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και ξεχνάς τα άλλα δύο, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να ισορροπήσουμε λίγο τα πράγματα, να δώσουμε συντελεστή βαρύτητα και στην κοινωνική συνοχή και στο σεβασμό στο περιβάλλον, για να εξαλείψουμε τέτοια φαινόμενα μυσαλλαδοξίας και όθησης προς τα άκρα. Κύριε Μηταράκη, εσείς αν θέλετε ένα σχόλιο για ό,τι συνέβη στην Κατερίνη και πού στέκεστε απέναντι σε αυτούς τους συνασπισμούς που δημιουργούνται στην Ευρώπη σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι απόλυτα καταδικαστέα κάθε εκδήλωση απειλής, βίας ή βίας εις βάρος πολιτικών προσώπων ή εις βάρος των θεσμών. Δυστυχώς αυτή είναι μια νοοτροπία που στη χώρα μας δημιουργήθηκε στις πλατείες πριν από λίγα χρόνια και δυστυχώς αυτό συνέχισε και εξαπλώθηκε. Σας θυμίζω ότι οι τρεις βουλευτές μας έχουν χτυπηθεί. Ο Χατζηδάκης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Στις πλατείες ανδρώθηκε, είχαμε επιθέσεις δολοφονικές. Στις πλατείες ανδρώθηκαν ακραίες συμπεριφορές απέναντι σε πολιτικούς και το κοινοβούλιο. Θα σας θυμίζω τα συνθήματα που ακούστηκαν τότε εναντίον της Ελληνικής Βουλής, η οποία είναι η βάση της δημοκρατίας. Η Χρυσή Αυγή από εκεί και πέρα είναι μια εγκληματική οργάνωση. Παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη πριν από αρκετά χρόνια και δυστυχώς για κάποιο λόγο που ακόμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η δίκη δεν έχει τελειώσει. Και είναι μεγάλο λάθος ότι πηγαίνουμε στις εκλογές και θα γίνουν οι εκλογές χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό δίνει μια νομιμοποίηση στην άκρα δεξιά. Και ακόμα δεν νομίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει μια πιστική απάντηση, γιατί πέντε χρόνια δεν μπορεί να βρεθεί μια αίθουσα να τελειώσει αυτή η δίκη. Κάθε ακραία συμπεριφορά πάντως είναι καταδικαστέα, από όποια άκρα και να προέρχεται, από οποιοδήποτε κόμμα, συλλογικότητα, φορέα, πέστε το όπως θέλεις. Στη δημοκρατία υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει λόγος, δεν χωράει καθόλου η απειλή και η βία. Όσο στο θέμα της Ευρώπης από εκεί πέρα, νομίζω το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι ο Ευρωπαίος πολίτης μετά που έζησε 60 εκπληκτικά χρόνια οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, δημοκρατίας, ασφάλειας, αρχίζει και ανησυχεί για το μέλλον της επόμενης γενιάς. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, δημογραφικά, οικονομικά, παραγωγικότητας, και αυτό έχει δημιουργήσει μια ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες. Η λύση για μένα είναι περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες βλέπουμε να λειτουργεί το αντίθετο προστατευτικό κλίμα, επειδή ο λαϊκισμός είναι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απειλή για την Ευρώπη. Πρέπει να παλέψουμε εναντίον του λαϊκισμού, να έχουμε πλέον
επιχειρήματα και να κρίνουμε τους πολιτικούς με βάση τα επιχειρήματα, τα προγράμματά τους και το τι μπορούν να κάνουν. Κύριε Μηταράκη, και σε σχέση με, με τα νομοσχέδια που ψηφίζονται στην Ευρώπη, μπορεί να έχουν σχέση με τους επισφαλείς όρους εργασίας, που μπορεί να έχουν σχέση με τις ανισότητες, να δημιουργούν ανισότητες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά δεν δίνουν πάσα στην ακροδεξιά. Και πώς απαντάτε σε αυτό? Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και πρέπει τα κόμματα που ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό τόξο να βρουν αποτελεσματικές λύσεις. Όσο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αποτελεσματικές λύσεις, τότε αυτό δίνει το δικαίωμα σε λαϊκιστές να εκμεταλλευτούν τον πόνο των πολιτών, όπως δυστυχώς βιώσαμε και στη χώρα μας, να παίξουν με τον πόνο του κόσμου, να του προσφέρουν λύσεις που δεν γίνονται και στο τέλος να φτάσουμε δυστυχώς σε πιο ακραίες συμπεριφορές. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, να πάμε λίγο στα εσωκομματικά. Για αυτά το θέμα δεν μίλησε εγώ καθόλου πάντως. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και δική μου. Παρακαλώ, βεβαίως. Θα ξεκινήσετε με αυτό. Και διαφορετική έντονα από την προηγούμενη, ας πούμε. Βεβαίως, παρακαλώ. Γιατί, έτσι δεν είναι. Αν δεν έχω αντίρρηση, αν θέλετε σαφώς κάτι άλλο, αλλά είναι μείζον ζήτημα κατά την Βεβαίως είναι μείζον ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε μία άνοδο μιας φασίζουσα ακροδεξιάς και μην λέμε γενικά λαϊκισμός. Έχουμε μια φασίζουσα ακροδεξιά. Δεν είναι ο φασισμός του 35 ή του 33. Είναι όμως, όπως λέει ο Ένσο Τραβέρσο, ένας πολύ διακεκριμένος Ιταλός διανοούμενος, ένας μεταφασισμός, ένας φασισμός με γραβάτα. Έχουμε αυτό το φαινόμενο και μια δυναμική. Έχουμε και κανονικό φασισμό. Έχει σκοτώσει ανθρώπους. Έχουμε. Και δεν πρέπει, αυτό. Δεν πρέπει να το χαϊδεύουμε αυτό. Πού οφείλεται αυτό? Πού οφείλεται καταρχήν? Κατά τη γνώμη μου, οφείλεται το ότι υπάρχει και επικρατήσει στην Ευρώπη, μιλώντας για την Ήπειρο, έχει επικρατήσει στην Ευρώπη μια. Κυριαρχούν δηλαδή στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο τις πολιτικές εκπροσώπησης δυνάμεις, οι οποίες υπηρετούν έναν άπλιστο, άκρητο κατά τη, ακραίο κατά τη γνώμη μου νεοφιλελευθερισμό, που επιβάλλουν στον κόσμο μια πολύ σκληρή λιτότητα. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει εξαιτίας αυτής της πολιτικής, η οποία είναι υποφέρει ο φτωχοποιούμενος μεσαίος, ο αδύναμος, ο μισθωτός. Κύριε Μπαλάφα, θα έλεγε κανείς πολύ πείνασαν, δεν έγιναν όλοι φασίστες. Θέλω να πω, εν μέρη μπορεί να εξηγήσει αυτό που λέτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί θα καταλάβετε και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο αδύναμος, ο οποίος νιώθει ότι δεν αντιπροσωπεύεται από το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί, που δεν νιώθει ότι αυτοί που είναι πάνω τον εκπροσωπούν και υποφέρει οικονομικά. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει όλη την ανάλυση, την οποία εσείς προφανώς υπονοείτε αυτή τη στιγμή, στρέφεται εκεί που είναι εύπεπτο. Αυτή η ρητορική, η εύπεπτη. Και αυτή η ρητορική, η εύπεπτη είναι της φασίζουσας ακροδεξιάς. Που το παίζει αντισυστημική, ενώ είναι απατεώνες, που το παίζει φιλολαϊκή, όπως το έπαιζε και ο Χίτλερ, που ονομαζόταν το κόμμα του Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών Εργατών μέχρι να πάρει την εξουσία. Και μετά επί τα κεφάλια μέσα πάμε με τους βιομήχανους, με τον γκρουπ. Έτσι, είναι απατεώνες. Και το παίζουν αντισυστημική, μια τέτοια ρητορική, και εκεί τσιμπάνε. Το πρόβλημα είναι να είσαι ενάντια σε αυτό, σημαίνει να μην υιοθετείς την ατζέντα τους. Να είσαι ενάντια, καθαρά, και να μην λες λαϊκιστές, είναι φασίστες. Ωραία. Είναι φασίστες. Σύγχρονοι αλλά φασίστες. Και φωτογραφίες. Σύγχρονοι αλλά φασίστες. Και να μην υιοθετείς την ατζέντα τους. Πάντως, την ατζέντα τους. Να μην υιοθετείς την ατζέντα τους. Δηλαδή, βλέπω κάποιους εκπροσώπους που το μόνο. Να πω κάτι πάνω στον κύριο Μπαλάφα. Μισό λεπτό, όλο το μόνο να πω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Α, ολοκληρώστε όμως, κύριε Μπαλάφα, για να μην πάρει το χρόνο. Αλλά όχι να. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει το μείγμα αυτής της πολιτικής. Ο κόσμος να νιώσει καλύτερα οικονομικά, να αισθανθεί ότι από πάνω ενδιαφέρονται για ακόμα, να έχουμε διεύρυνση δημοκρατίας. Αυτά που δεν τα έχει, δυστυχώς, όπως λέει και ο κ. Μαυρουτάς, δεν τα έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερη και Ευρώπη δημοκρατική, Ευρώπη που να νοιάζει για τον πολίτη, κοινωνική Ευρώπη, με πολιτικές κοινωνικές ευρωπαϊκές που δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όποιος είναι με την Ευρώπη, αυτά τα βλέπει και τα τονίζει. Και έχει καθαρό μέτωπο ενάντια στο φασισμό, ο οποίος δυστυχώς αυτό το φίδι σηκώνει και πάλι και κεφάλι. Μια λέξη που θέλετε μόνο. Είπε ο κ. Μπαλάφος κάτι. Μια λέξη. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Αντισυστημική απατεώνας. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Και η βασίζουσα ακροδεξιά είναι η πιο
σκληρή έκφραση αυτού νου. Αλλά δεν βρίσκεται μόνο εκεί δυστυχώς στην Ευρώπη αυτό που λέτε αντισυστημική αυτοκρατορία. Βρίσκεται και στον κύριο Όρμπαν που είναι στο ίδιο κόμμα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την αποβολή. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την αποβολή του κυρίου Όρμπαν. Κόμματα που είναι στην ίδια οικογένεια πολιτική με εσάς. Έχετε δίκιο. Βρίσκονται και στην ίδια. Έχετε δίκιο. Δεν κάνετε διάλογο μεταξύ σα. Βρίσκονται στον Όρμπαν. Εντάξει. Και στη χώρα μα. Κύριε Μπαλάφα, για να έρθουμε λίγο στα των κομμάτων σα. Ουσιαστικά δεν θα μπορούσε κανείς, αφού είπατε αυτό, να σας ρωτήσει και για τη φωτογραφία του κυρίου Κουρουμπλή με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, ο οποίος είναι καταδικασμένος για ομοφοβικά σχόλια. Υπάρχει αυτό το ζήτημα λοιπόν. Απ' την άλλη, βουλευτές, φεύγω από την ακροδεξιά, μην παρεξηγηθώ, βουλευτές τελοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν θέμα για τον κύριο Θάνο Μωράιτη. Θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διευρύνεται από ένα μικρό κόμμα που ήταν πριν μερικά χρόνια, γίνεται ένα μεγάλο κόμμα. Αλλά μήπως αυτό έχει ένα τίμημα. Ο κύριος Θάνος Μωραΐτης δεν μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο καιρό. Λοιπόν. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Α, σας πω λοιπόν. Λοιπόν, πάμε για το ένα. Η περίπτωση με τον Κουρουπλή ήταν μια ατυχής κίνηση του Παναγιώτη του Κουρουπλή. Σίγουρα, ατυχέστατη, που δεν εκπροσωπεί αυτό που είναι ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω υπάρξει υφυπουργός του, δεν εκπροσωπεί. Ατυχέστατη η κίνησή του, για οποιοδήποτε λόγο και να γίνει, ατυχέστατη και δεν έπρεπε να γίνει. Το εκλαμβάνομαι. Αυτή την έννοια αρνητική. Τελείωσε. Ναι, οι άνθρωποι στους οποίους τρέφεται όμως με τον ομοφοβικό και ρατσιστικό του λόγο Αμβρόσιο, το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο αυτό που λέτε. Το έκανε εν συνειδήσει, ήταν ένα αποστάρισμα. Δεν ήταν. Σας λέω, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια ατυχέστατη κίνηση. Τελείωσε. Τι άλλο θα σα πω. Ωραία, παρακάτω. Είδε του ασύφου και δεν είναι κύριο Μωραϊτή. Τώρα, το άλλο δεν ξέρω καν τι είπε ο Μωραϊτή. Δεν είναι το πρόβλημα με αυτό. Μιλάω γενικά τώρα στο ζήτημα. Όχι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όταν είσαι ένα κόμμα του 3%, να μιλήσουμε ειλικρινά. Όταν είσαι ένα κόμμα του 3-4%, εκείνο που κύρια προσέχεις, γιατί έχω υπάρξει τέτοιο κόμμα, είναι η διακριτότητά σου. Να είσαι καθαρός σε εισαγωγικά. Να μην υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για τη διακριτότητά σου. Να ξεχωρίσεις εντελώς από όλους τους άλλους. Γιατί έτσι κινδυνεύεις λιγότερο να σε απορροφήσει ο μεγαλύτερος. Όταν με την ψήφο του λαού γίνεσαι μεγαλύτερος, έχεις την πολυτέλεια σε εισαγωγικά να ανοίγεσαι και ή την υποχρέωση να ανοίγεσαι και σε καινούργια ακροατήρια. Ανοιγόμενα σε καινούργια ακροατήρια, άρα και σε εκπροσώπους των καινούργιων ακροατήριων, με κριτήριο φυσικά τη δημοκρατία, την κοινωνική πολιτική κλπ., την κοινωνική φροντίδα κλπ., έτσι, είναι πιθανόν να παίρνεις και ένα ρίσκο, προφανώς, σε επίπεδο ατομικό ή οτιδήποτε άλλο. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια περίοδο που ανοίχτηκε προς την αριστερά με συμβολικό πρόσωπο τον Γκλέζο, τα θυμάστε, mm-hmm. πιθανόν ή τα έχετε ακούσει, ή την ίδια ώρα ανοίχτηκε στον Μπούτο. Ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σοβαρότατο, κορυφαίο. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, όταν γίνεσαι με την ψήφο του λαού μεγαλύτερο κόμμα, ανοίγεσαι και σε καινούργια ακροατήρια. Άρα και σε πρόσωπα που εκφράζονται αυτά τα ακροατήρια. Σε αυτή τη διαδικασία παίρνεις και ένα ρίσκο. Δεν κάνεις πολιτική χωρίς ρίσκο. Το καλά υπολογισμένο ρίσκο, να ξέρουμε. Έτσι. Αν θέλετε, βάλετε μια άλλη άνω τελεία να προχωρήσουμε στον κύριο Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, πάμε στα δικά σας θέματα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τον κύριο Μεϊμαράκη να λέει ότι είναι τιμητική πρόταση για βραβείο Νόμπελ για τη χώρα, όταν απευθύνεται στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος και είναι αυτό. Εκφράζει λοιπόν έναν άλλο ας πούμε πολιτικό πολιτισμό ο κύριος Μεϊμαράκης, ή θα λέγαμε έναν πιο κεντροδεξιό λόγο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία φλερτάρουν περισσότερο με μια πιο ακροδεξιά ρητορική, και σήμερα είχαμε και την Εφημερίδα των Συντακτών να αποκαλύπτει ότι δήλωσε ανοιχτά χουντικός εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, και δεν έχουμε δει να αντιδράει ο υπεύθυνος. Υπάρχουν τα πρακτικά εκεί της συνεδρίας που λένε αυτός λέει, ναι, είμαι ακροδεξιός. Είμαι χουντικός. Είμαι οπαδός του Παπαδόπουλου. Πώς αντιμετωπίζετε καταρχήν τη δηλωσία μέσα στο ίδιο σας το κόμμα, αν δεν θέλετε αντιπόμενη δηλωσία, να πούμε διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι, η κεντροδεξία από τη μία, ή έτσι εκείνοι που φλερτάρουν με πιο ακροδεξιά ρητορική από την άλλη. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι το κόμμα σας, στην περίπτωση του κυρίου Γκότζου, θα πρέπει να πάρει θέση και ποια θα πρέπει να είναι αυτή. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν ξέρω καν αν είναι μέλος Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον ξέρω.
Και επειδή έχουμε 400.000 μέλη, δεν μπορώ να σα απαντήσω για κάθε ένα από αυτά τα μέλη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, ω προ τα εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία πληρώνουν μηνιαία συνδρομή. Τώρα από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Ακροδεξιά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξιά υπήρχε στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Σε εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιές συμπεριφορές δεν υπάρχουν. Όταν είμαστε ένα κεντροδεξιό κόμμα. Λέει να βρεθεί τρόπος ώστε η αριστερά να μην ξαναέρθει στην εξουσία, αυτό δεν είναι ακροδεξιό. Είναι μια ιδεολογική γνώμη και λέει ότι αν ο ελληνικός λαός καταλάβει πού μας οδήγησε η αριστερά, ο ελληνικός λαός δημοκρατικά δεν θα θέλει να την ξαναψηφίσει. Αυτό είναι μια καθαρά πολιτική θα άποψη. Πρέπει να νομοθετήσουμε, είπε κύριε Μηταράκη. Αυτό είναι σχήμα λόγου προ Θεού τώρα. Να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι σχήμα λόγου. Είναι σχήμα λόγου. Γιατί δήλωση του κύριου Μεμεράκη. Αυτό είναι το ξέπλυμα που σα είπα. Τον άκρο τη ακροδεξιά. Επειδή κυβερνήσατε και τον Αλάφα. Αυτό είναι το ξέπλυμα. Αντί να πάρετε καθαρή θέση, επειδή είναι καταδικαστία, βλέπετε. Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα δεν έχει διαφορά. Όχι, εμένα δεν έχει διαφορά. Όχι, με μέσο διαλόγου. Πάρα πολύ μέσο διαλόγου. Επειδή ο κύριος Μπαλάφας ήταν σε μια κυβέρνηση με ακροδεξιό συνέτερο και ακόμα στηρίζεται στις ψήφους των βουλευτών της Ελλάδας. Πετε μου την περίοδο που είμαστε στην κυβέρνηση, μια ακροδεξιά ενέργεια του Πάνου του Καμένου. Μία, όχι δύο. Μία. Να σας παρακαλώ. Την περίοδο της τετραετίας. Μία ενέργεια. Μία. Με το θέμα των δικαιωμάτων. Δεν ψήφισαν κάποιοι από τους βουλευτές του το σύμφωνο συμβίωσης ή το γάμο των ομοφυλόφιλων. Όχι. Αυτά δεν ψήφισαν. Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν, ακροδεξιό. Αφού σας εκφράζει ο κύριος Καμένος. Αφού κύριε Μπαλάφα σας εκφράζει ο κύριος Καμένος, το μένω και πέρα. Είπα αυτό. Όχι, κάτσε για αφού δεν σας ενοχλεί. Ότι στη διάρκεια δεν σας ενοχλεί, σημαίνει σας εκφράζει. Πέστε μου, σας εκφράζει ο κύριος Καμένος. Σας εκφράζει. Όχι, γιατί δεν μ' αρέσουν οι δολοφονίες χαρακτήρα. Δεν δολοφονίες. Πέστε μου. Δεν δολοφονίες χαρακτήρα. Η διάρκεια τη ακροδεξιά και η ενέργεια. Στις εκλογές του 2015 η ΑΝΕΛ και τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κατεβήκαν δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η δεξιά. Τα σχετικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακροδεξιό κόμμα. Είναι ένα κεντρό κόμμα, κεντρό δεξιό. Στη δήλωση. Μια ακροδεξιά ενέργεια του Καμένου. Ακόμα δεν κύριε Μπαλάφα, για να επανέλθουμε στην ερώτηση, να βοηθήσω αν μπορώ, κύριε Μηταράκη. Λέτε ότι δεν υπάρχει, δεν εκφράζεται ακροδεξιό λόγο μέσα από το κόμμα. Εδώ έχουμε και διαφορετικές αποχρώσεις σε σχέση με το τι είναι ακροδεξιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Κίρτσος είχε πει ότι δεν θεωρεί ακροδεξιό τον κύριο Όρμπαν. Γραμμή την οποία δεν υπερασπίστηκε η ηγεσία του κόμματός σας. Επομένως, τι θέλει διευκρίνηση εδώ. Θαυμάσαι και το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος έθεσε θέμα Όρμπαν και τελικά οδήγησε στην ψηφοφορία που οδήγησε το ΕΛΚ, καταδεικνύει πού είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το θέμα του Νόμπελ Ειρήνης, θα ήταν θετικό η χώρα μας να προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά όχι για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είστε σαφείς. Μάλιστα. Κύριε Μαυρότα, ένα σύντομο δικό σας εσωκομματικό, διότι χθες ο μέχρι πρότινος σύντροφό σας. Επίσης στο ποτάμι ο Μόσταυλος, ο κύριος Γιώργος Αμυράς, χθες παρουσιάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και τελείωσε το μονόλεπτο που είχε για να παρουσιαστεί στους παρευρισκόμενους και σε όλους τους τηλεθεατές, λέγοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Έλειπε το ζήτω η θρησκεία στη μέση. Ναι, ναι. Δεν το παρατηρήσαμε κι εμείς και είμαστε. Νιώθετε άνετα που μέχρι πριν... λεπτό. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήσασταν μαζί στο ίδιο κόμμα και αμέσως είπε «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Εσείς πώς νιώθετε γι' αυτό? Εντάξει, ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτά που είχαμε πει τότε την 21η Ιανουαρίου, όταν είχε ανεξαρτητοποιηθεί ο Γιώργος, προκειμένου να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού εν ώψη της συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν μια συμφωνία που δείξαμε έτσι τόλμη και συνέπεια και μείναμε σταθεροί σε αυτό που είχαμε πει από την αρχή, και αυτό το πληρώσαμε με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να σταθώ λίγο στο θέμα που είπατε με τον κύριο Μημαράκη, που είπε ότι είναι τιμητικό για τη χώρα κτλ. Εγώ να διακρίνω ένα θάρρος στον κύριο Μημαράκη σε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι δεν μπαίνει σε αυτήν την. Είτε την αντισύριζα ιστερία ή την αντιτσίπρα ιστερία, είτε την αντιδεξιά ιστερία από την άλλη μεριά, αλλά προσπαθεί με επιχειρήματα να δει τα υπέρ και τα κατά σε κάθε ενέργεια. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αντιπολίτευση που χρειάζεται η χώρα. Όχι μόνο τώρα, και τα επόμενα. Είναι ξεκάθαρο το συμβόλαιο προσφορμή. Ναι. Γίνει παρεξήγηση. Όχι, το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε. Αλλά έκανε τη διάκριση. Όχι, έκανε τη διάκριση. Με την συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά είναι τιμητικό για τη χώρα. Εντάξει, τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι ώρα να το ξαναπιάσουμε το θέμα. Νομίζω ότι είναι σαφή η θέση του ποταμιού. Σε ό,τι αφορά τώρα των προηγούμενων, ας το πούμε, μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και την θέση που πήραν και τώρα πόσο εύκολα φωνάζουν υπέρ ενός άλλου κόμματος, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει γενικά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όταν τόσο εύκολα εν μέσω της ίδιας κοινοβουλευτικής περίοδου κόμματα παίρνουν, και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει κάνει το ίδιο. Έχει πάρει δύο βουλευτές από το ποτάμι, τρεις ή τέσσερις έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι που ψηφίστηκαν
με κάποιο συγκεκριμένο, με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα από συγκεκριμένους ψηφοφόρους για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι εύκολα να μπορούν να τους παίρνουν και να κατηγορούν μετά τα άλλα κόμματα ότι παίρνουν γυρολόγους και βλέπουμε τι λένε κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια υποκρισία στο συγκεκριμένο θέμα και επιτρέψτε μου να πω ότι πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές και αργότερα προς τις εθνικές εκλογές, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος είναι να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα. Όχι μόνο την ημέρα της κάλπης. Και για να δούμε την επόμενη μέρα δεν χρειάζονται ούτε αντισύριζα μέτωπα, ούτε αντιδεξιά μέτωπα. Χρειάζονται αντιδιχαστικά μέτωπα, γιατί όποιος βλέπει μια τέτοια πόλωση πρέπει να καταλαβαίνει ότι τα άκρα είναι αυτά που τρίβουν τα χέρια τους και νομίζω ότι οι δημοκρατικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα πρέπει αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό, να δουν το μακροπρόθεσμα ωφέλη και όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα. Κύριε Μηταράκη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου σε σχέση με την ΕΡΤ. Προανήγγειλε μάλλον περικοπές. Ποια δημόσια τηλεόραση θέλει η Νέα Δημοκρατία? Να πούμε για την ακρίβεια των λεγόμενων, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θέλουμε μία δημόσια τηλεόραση. Κάποια στιγμή λέει ένα κανάλι που να έχει κάποιες προδιαγραφές. Και ο συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ του λέει ένα κανάλι. Και λέει δημόσια τηλεόραση, είπα, δημόσια τηλεόραση. Δεν διευκρίνησε, αλλά πάντως ναι. το πλαίσιο ήταν ναι, μάλλον δεν απέκλεισε αυτό. Να είναι ένα κανάλι. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μηταράκη, τι θέλετε να κάνετε με την ΕΡΤ, αν είστε κυβέρνηση τον Οκτώβρη? Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί ποτέ ένα θέμα να περιοριστεί η ΕΡΤ σε ένα κανάλι και νομίζω και η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου, όπως την διαβάσατε, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι δημόσια τηλεόραση, πρέπει να είναι πολυφωνική, να μην είναι ένα εργαλείο στην εκάστοτε κυβέρνηση για να βάζει εκπομπές οι οποίες θα αναπαράγουν το δικό της πολιτικό λόγο. Ο στόχος της δημόσιας τηλεόρασης είναι να μιλάει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους πολίτες και να εκφράζει όλες τις απόψεις. Και αυτό είναι που πρέπει να πετύχει και θα είναι μεγάλη κατάκτηση δημόσιας τηλεόρασης να το πετύχει σταθερά και για πάντα. Μιλώντας μαζί μας τώρα, έχετε την αίσθηση ότι υπερθεματίζουμε υπέρ του ενός κόμματος ή κατά ενός άλλου? Γιατί υπήρχε πρόσφατα την Παρασκευή και ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας κατά της ΕΡΤ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η σημερινή εκπομπή είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ότι έχω δει ακραίες παρεμβάσεις και συμπεριφορές στη δημόσια τηλεόραση ως τηλεθεατής, έχω δει. Και έχω δει και. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό Σαββατοκύριακο, είχε τρεις ή τέσσερις υπουργούς μονολόγους για μία ώρα ο καθένας της σημερινής κυβέρνησης, χωρίς αντίλογο από οποιοδήποτε άλλον. Έχω δει ακραία φαινόμενα. Αυτό δεν αφορά. Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να συρρυκνωθεί η ΕΡΤ από τη Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, με συνδυάσατε και με την ερώτησή σας, να είμαι ειλικρινής. Ουδέποτε και ο Θεοδωρικάκος έχει πει κάτι διαφορετικό, από το γνωρίζω αρκετά καλά και ουδέποτε έχει τεθεί ένα θέμα. Ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί και έχει δικαίωμα να το απαιτεί, αφού πληρώνει από το λογαριασμό της ΔΕΗ για την ΕΡΤ, η ΕΡΤ να μην είναι εργαλείο κανενός, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι αυτό πρέπει να είναι ένα στόχος σε μια δημοκρατική χώρα του 21ου αιώνα. Να μιλάμε ότι είμαστε καλυμμένοι. Αυτό δεν αμφισβητεί κανείς τα λεγόμενα του κ. Θεοδωρικάκου. Κύριε Μπαλάφα, εσείς πώς το